Γεγονότα και άγνωσες πτυχές με αιχμή την συμπλήρωση 50 χρονών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο αναλύθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο εκδήλωσης με ομιλητή τον Νικόλαο Αργυρόπουλο, βετεράνο του πολέμου το 1974. Είχα την τιμή, τη μεγάλη τιμή από το Θεό να πολεμήσω στην Κύπρο το 1974. Ήμουνα έφεδρος λοχίας τεθωρακισμένων και υπηρέτησα όλο το 1974 και το μισό 1975 στην Κύπρο. Έτσι έζησα όλα όσα συνέβησαν και πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά τον πόλεμο. Παράλληλα παρουσιάστηκε το βιβλίο «Η ένοχη του Νικόλαου Αργυρόπουλου», στις σελίδες του οποίου ξεδιπλώνονται τα γεγονότα της Κύπρου όπως ο ίδιος τα βίωσε ως βετεράνος του πολέμου. Προσπαθώ να σπάσω αυτό το ψέμα που έχει μολύνει όλη την ελληνική κοινωνία 50 χρόνια τώρα, ένα ψέμα που έχει κρατήσει τον ελληνικό λαό σε καταστολή, ένα κατάλληλο για αληθοφοβικούς και αλλεργικούς στην αλήθεια. Όσοι νιώθουν έτσι, όσοι φοβούνται να αντικρίσουν την αλήθεια, να έρθουν σε επαφή μαζί της, γιατί φοβούνται μήπως διαταραχθεί κάτι που έχει παγιωθεί μέσα τους και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και τι να το κάνουν, καλό θα είναι πρώτα να αντιμετωπίσουν την αληθοφοβία ή την αλλεργία στην αλήθεια και μετά να το διαβάσουν. Στόχος της εκδήλωσης «Κύπρος 50 χρόνια σκλαβιάς» που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι η ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων αλλά και η μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές. Ο τρόπος λοιπόν για να θεραπεύσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει καλά η πατρίδα μας, είναι να μάθουμε πώς έφτασε εκεί, τι έγινε, τι μεσολάβησε, τι έγινε στο παρελθόν. Και σήμερα νοσεί τόσο βαριά η πατρίδα μας. Αυτή η χώρα πρέπει και θα σωθεί. Πρέπει να σωθεί και θα σωθεί. Και θα αλλάξει, αν όχι από εμάς που φεύγουμε, από εσάς που ερχόσαστε. Τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι όμως πρέπει, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, να ξέρουν την αλήθεια. Άνθρωπος που, λαός που δεν ξέρει την αλήθεια, μοιάζει με τον άνθρωπο που έχει πάθει άνοια και δεν ξέρει από πού έρχεται και δεν ξέρει και πού να πάει. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη.